Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ βρισκόμαστε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου και σήμερα διεξάγεται η κλήρωση των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κοντά μας έχουμε και τον παράγοντα της Δόξας Πενταλόφου, τον Γιώργο τον Κατσαούνη, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για τη σημερινή κλήρωση, αλλά και πώς βλέπει το νέο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Γιώργο. Σήμερα ουσιαστικά είναι η έναρξη των πρωταθλημάτων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, το ότι οι αγωνιστικές δεν μέτρανε, γιατί όλοι θα παίξουν με όλους. Απλά πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα. Όσο αφορά το πρωτάθλημα της Α1, όπως ξέρουμε, είναι από τα καλύτερα και τα δυνατότερα σε όλη την Ελλάδα. Και το μοναδικό κακό είναι οι πολλές εμβόλυμες αγωνιστικές. Η ομάδα της Δόξας Πενταλόφου ευελπιστεί πως μπορεί να καταφέρει την επάνωδό της στην τρίτη εθνική κατηγορία? Εντάξει, έχει πολλές καλές ομάδες, όπως είπα, όπως είναι ο Θερμαϊκός Θέρμης, ο Παύλος Μελάς και αρκετές ακόμα. Θα γίνει προσπάθεια. Πρώτος στόχος είναι η παραμονή, γιατί όσο να είναι, κινδυνεύουν πολλές ομάδες, έστω και με τα μπαράζ. Οπότε ξεκινάμε με στόχο την παραμονή και βλέπουμε. Αν υπήρχε θέμα για έναν ή δύο ομίλους, τι θα διαλέγατε? Αυτό είναι ζήτημα. Λόγω από τις Τετάρτες, για μένα δύο ομίλους. Όπως έχουμε αγωνιστεί και παλαιότερα. Μάλιστα. Ήταν πιο καλό. Άλλωστε τότε ήταν και που βγήκατε. Ναι, αυτό ακριβώς. Απλά είναι ότι δεν έχουν πρόβλημα με τις δουλειές σου τα παιδιά. Ακριβώς. Οι ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο τον Κατσαγωνή από την ομάδα της Δόξας Πενταλόφου.